Μεγάλη αποτυχία της οποίας ο Κρότος έφτασε μέχρι το Κίεβο κατέγραψαν οι Ουκρανικές δυνάμεις σε επίθεση στη Ζαπορίζια και πιο συγκεκριμένα στο χωριό Πιατικάτκι. Το χωριό σχεδόν κάθε εβδομάδα από την έναρξη της Ουκρανικής επίθεσης αλλάζει η με τους Ουκρανούς να το καταλαμβάνουν τέσσερις φορές και τους Ρώσους να το ανακαταλαμβάνουν άλλε τέσσερις. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά από αποτυχημένη διημερή επίσκεψη αισθάνθηκε την ανάγκη να βγει και να δηλώσει ότι οι Ουκρανοί θα πρέπει να καταλάβουν ότι η Ρωσία αναπτύσσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να σταματήσει την προέλαση των δυνάμεων του Κιέβου στα Ανατολικά και τα Νότια. Όπως είπε, πρέπει όλοι να καταλάβουμε ξεκάθαρα όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις στα Νότια και στα Ανατολικά εδάφη μας κάνουν ό,τι μπορούν για να σταματήσουν τους στρατιώτες μας Προσπαθώντα να δικαιολογήσει έτσι τη νέα Ουκρανική αποτυχία. Λίγο νωρίτερα είχε προεδρεύσει σε έκτακτη σύσκεψη με τους κορυφαίους στρατιωτικούς του κορυφαίου στρατιωτικού διοικητέ του, καθώ οι ρωσικέ δυνάμει διέλυσαν δύο ολόκληρα Ουκρανικά τάγματα μέσα σε λίγε ώρε. Οι απώλειε των Ουκρανών από την 5η-13η Ιουλίου που ξεκίνησε η επίθεση ξεπέρασαν του 630 νεκρού και περίπου 950 τραυματίε στην ευρύτερη περιοχή.